Μετά από συλλογική προσπάθεια από όλα τα παιδιά αλλά και τους συντελεστές, το musical «Το φάντασμα της όπερας» είχε μεγάλη επιτυχία και εξετάζεται η επανεκτέλεσή του σε μεγαλύτερο χώρο και μάλιστα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αλλά και στην Κέρκυρα. Η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Σερών, κυρία Χρυσάνθη Παλάζη, αναφέρθηκε στο musical, το αριστουργηματικό έργο του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μεταφρασμένο στα ελληνικά στο Μουσικό Σχολείο Σερών και στη μεγάλη επιτυχία που είχε. Όπως τόνισε η κυρία Παλάζη, με υπερηφάνεια, τα παιδιά ήταν αφοσιωμένα στην προσπάθεια αυτή, όπως και σε κάθε προσπάθεια που γίνεται στο Μουσικό Σχολείο Σερών. Όταν ξεκίνησα αυτή τη σχολική χρονιά, ήρθε και μια ομάδα εκπαιδευτικών, μουσικών ως επιτοπλίστων, μαζί με την θεατρολόγο του σχολείου μας, τη Μαρία Μεντίζη, και μου έκαναν μια πρόταση. Να ανεβάσουμε το φάντασμα της όπερας του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ σε ελληνική μετάφραση, με σολίστες, χοροδία, μπαλέτο, ηθοποιούς, πολυμελή ορχήστρα, για ως τη βασική εκδήλωση της φετινής χρονιάς. Ξεκινήσαμε συντονισμένα αυτή τη συλλογική προσπάθεια, η οποία οδήγησε σε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα, το οποίο εμείς που ζούμε μέσα στο σχολείο το περιμέναμε. Για τον κόσμο αποτέλεσε μια μεγάλη έκπληξη. Τι ήταν η έκπληξη? Ο επαγγελματισμός των παιδιών, το άρτιο καλλιτεχνικά αποτέλεσμα και το γεγονός ότι ουσιαστικά για παιδιά τέτοιας ηλικίας, να εξηγήσω ότι συμμετέχουν μαθητές πρώτης, δευτέρα και τρίτης λυκείου, παίζουν στην ορχήστρα μαζί με τους εκπαιδευτικούς, ήταν κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Και αυτό το δηλώνουν άνθρωποι σχετικοί με τη μουσική και μας οδηγεί σε σκέψεις ότι αυτό θα είναι ίσως ένας τρόπος να προβάλλουμε και τον τόπο μας και τη δουλειά που γίνεται στις σχολικές μονάδες της πόλης και του νομού μας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το φάντασμα, βοήθησαν πάρα πολύ άνθρωποι σε αυτό. Τώρα δυστυχώς δεν έχω πρόχειρα να σας πω όλα τα ονόματα, θα σας πω όμως το εξής, ότι το εκπληκτικό είναι ότι αυτό έγινε μέσα σε ένα σχολείο σε κανονική λειτουργία. Τα παιδιά αυτά λοιπόν δεν στερήθηκαν σε κάτι από τα μαθήματά τους, τα διαγωνίσματά τους και τις λοιπές δραστηριότητες, και μέσα από τα δελτία τύπου που σας στέλνουμε παρακολουθείτε ότι ταυτόχρονα γίνονται και πάρα πολλά άλλα πράγματα και ξεχωρίζουν τα παιδιά μας και σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που δεν είναι μουσικές, αλλά αφορούν και τη γενική παιδεία, διαγωνισμούς και πολλά άλλα. Γενικές πρόβες έγιναν και εκτός μαθημάτων και στη διάρκεια των ωρών που τις χαρακτηρίζουμε εμείς το ορολόγιο πρόγραμμα σύνολα, και ακριβώς αυτό εξυπηρετούν. Πάρθηκαν και κάποιες ώρες μαθημάτων λελογισμένα, με σεβασμό απέναντι στις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις και των υπολείπων, διαγωνίσματα και ανελαστικές υποχρεώσεις. Το εκπληκτικό όμως αυτό αποτέλεσμα, που όλοι το χαρακτήρισαν άρτιο και σε επίπεδο μουσικής εκτέλεσης, σόλο τραγουδιών, ηθοποιίας, σκηνοθεσίας, κινησιολογίας και τόσα άλλα πράγματα, είναι εκπληκτικό και είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε τι τους είπα χθες, ότι μας δημιουργεί τώρα ένα καλό προηγούμενο. Τι κάνουμε του χρόνου, τι θα ανεβάσουμε του χρόνου. Και τώρα εξετάζουμε τη δυνατότητα να παιχτεί ξανά σε έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο, στις Σέρες, αλλά και συζητάμε εδώ και ένα μήνα και μια συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Επίσης, τα παιδιά ονειρευόμαστε να πραγματοποιήσουμε, θα δούμε οικονομικά πώς θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε, μία συναυλία στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαέστρου, για τον οποίο θέλω να σας μιλήσω ξεχωριστά, και είναι ο Χάρης ο Κουλούρης. Ο Χάρης ο Κουλούρης είναι Κερκυραίος. Έχουμε την τύχη και τη χαρά να τον έχουμε καθηγητή μουσικής στο σχολείο. Ονειρευόμαστε λοιπόν με τα παιδιά να μεταφέρουμε την παράσταση στην Κέρκυρα, εκεί σε έναν χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, μας έχουν δεχτεί. Ταυτόχρονα τα παιδιά μας να ζήσουν την εμπειρία της συμμετοχής σε μία άλλη συναυλία, πραγματοποιείται μία συναυλία της Μποφίλιου εκεί, και να συμμετέχουν τα παιδιά και στην ορχήστρα της Μποφίλιου. Να ζήσουν δηλαδή πλάι σε επαγγελματίες μουσικούς και να πάρουν μέρος σε μία μουσική εκδήλωση. Συγχαρητήρια όχι μόνο για την παράσταση, αλλά για το ότι δημιουργούμε θετικά πρότυπα στα σχολεία. Πλάι λοιπόν στα προβλήματα της παραβατικότητας και πολλά άλλα που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, δυστυχώς υπάρχουν και παραδείγματα θετικών προτύπων,
τα οποία πρέπει να τα... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα προβάλλετε και τα δείχνετε, γιατί δημιουργούν αισιοδοξία στον κόσμο. Έφευγαν από τις δύο μέρες των παραστάσεων οι γονείς και οι θεατές με δάκρυα στα μάτια. Γι' αυτό ακριβώς, γιατί είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας να βρεθεί κάτι που να κινεί την ψυχή μας και να μας φέρνει σε μια κατάσταση ευδαιμονίας και χαράς για αυτό που βλέπουμε.